Μέσα σε όλα αυτά τώρα με τις εκλογές, το παραένα για τις ευρωπαϊκές εκλογές, ευρωεκλογές παντού σε όλη την Ευρώπη, έχουμε εμείς δύο θέματα έχει η σημερινή δημοσιογραφία που θέλουν και τα δύο έτσι ανάλυση, γιατί χρήζουν συζήτηση σίγουρα και είναι και πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα προμηθεύσει ο Μοιράς 2000-2005 στην Ουκρανία, και το δεύτερο, ανοίγει ο δρόμος κανονικότατα και γρηγορότατα για τα F-16 στην Τουρκία. Είναι οι διαπραγματεύσεις οι οποίες πάνε προς ολοκλήρωση, σε αντίθεση με εμάς και τα F-35. Θα μας τα πει καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση, και τον ευχαριστώ πολύ γιατί ευνηδιαστικά τον καλέσαμε για να μας δώσει λίγο έτσι τα φώτα του, χωρίς να το έχουμε έτσι προγραμματίσει και προετοιμάσει, αλλά είναι πάντα ενημερωμένος και τιμόλογος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Να είστε καλά. Σε εγρήγορση βρισκόμαστε. Σε εγρήγορση. Είναι συνεραγδές. Είναι η σωστή λέξη, ναι. Συνεχής. Ναι. Και δεν περνάει η μέρα που να μην υπάρξει κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ροή πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Ωραία. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με τη Γαλλία και τον Μακρόν. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε? Είναι σαφώς μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλίας. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έχει πει κατά καιρούς διάφορα πράγματα περιλαμβανομένης και της αποστολής νατοϊκών, ευρωπαϊκών, γαλλικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ναι. Βέβαια, πάντα διευκρινίζει ότι μπορεί να αφορά συμβούλους, μπορεί να αφορά εκπαιδευτές, μπορεί να αφορά προσωπικό το οποίο θα υποστηρίξει την προσπάθεια, αλλά το να μεταφερθεί τέτοιο προσωπικό σε εμπόλεμη ζώνη είναι μια τεράστια κλιμάκρωση. Γιατί προσωπικό κατάσταση μιλάμε? Είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κανένας. Έκανε λόγο ακόμη και για μια ταξιαρχία. Ναι. Σκεφτείτε επίσης το εξής, ότι οι Γάλλοι βρίσκονται πολύ κοντά σε διάφορες τοποθεσίες στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, περιλαμβανομένης της Ρουμανίας, όπου διατηρούν, εναλλάσσουν δυνάμεις κατά καιρούς, όπως επίσης συμμετέχουν και σε όλη αυτή την ατοϊκή αεροπορική ασπίδα, δηλαδή γαλλικά αεροπλάνα βρίσκονται συχνά πυκνά, είτε σταθμεύοντας σε βάσεις της Πολωνίας, της Βαλτικής, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας. Όχι, στη Βουλγαρία δεν έχουν πάει ακόμη, προγραμματίζουν μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά πετούν και περιπολίες μεγάλων αποστάσεων από γαλλικές βάσεις, όπου εκτελούν πτήσεις διάρκειας 6-7 ώρων με αναφοδιασμούς. Η παραχώρηση μαχητικών έχει μεγάλη σημασία για το εξής. Μέχρι τώρα η Γαλλία ήταν έξω από αυτό τον κύκλο υποστήριξης της Ουκρανίας, στον οποίο βρίσκονται όλες οι άλλες χώρες. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη δεν έχουν δεσμευθεί, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχουν αφήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να παράσχουν F-16 στην Ουκρανία. Και μέχρι τώρα υπάρχουν όλες οι χώρες οι οποίες είναι κάτοχοι F-16 παλαιότερων τύπων που αντικαθιστούν τώρα με F-35, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία και Νορβηγία, έχουν υποσχεθεί σχεδόν 90 F-16. Ναι. Αυτά είναι παλαιότερο τύπο, εξχρονισμένα. Σαφώς όμως θα αποτελέσουν τη βάση μιας ισχυρής ουκρανικής αεροπορίας, η οποία αυτή τη στιγμή πετάει με τα απομεινάρια κάποιων μαχητικών από αυτά που είχε κληρονομήσει από τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Και διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, και με τη τεράστια φορά του πολέμου, βέβαια. Σωστά. Τα αεροπλάνα που έχει υποσχεθεί ο Γάλλος Πρόεδρος είναι Μοιράς 2000-5F, είναι λίγο παλαιότερα και κάπως υποδέστερα από αυτά που είναι ενταγμένα στην ελληνική πολεμική αεροπορία, που έχουμε Μοιράς 2000-5 Mark II. Τα δικά μας είναι νεότερη έκδοση και αποτελεσματικότερα και όσον αφορά τον οπλισμό, αλλά και όσον αφορά τις γενικότερες επιχειρησιακές δυνατότητες. Τα γαλλικά αεροπλάνα είναι περίπου 30. Όλα και όλα, δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα, και αυτή τη στιγμή υπηρετούν σε μία μοίρα με μετασταθμίσεις στο Τζιμπουτί. Ναι. Αντικαθίστανται από Ραφάλ. Ο Μακρόν δεν είπε πότε θα τα δώσει, ναι, διότι ο προγραμματισμός να αποσυρθούν ήταν το 2026-2027. Αν έρθει κοντύτερα, δηλαδή αν έρθει μέσα στο 2025, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε.
Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη με την Τουρκία. Στις τελευταίες ώρες είναι αυτό, ότι ανοίγει ο δρόμος και έκανε και αποδοχή της προμήθειας η Τουρκία. Που σημαίνει ότι έχει προχωρήσει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία από ό,τι η αντίστοιχη δική μας για τα F-35. Κατά τα φαινόμενα, ναι. Αλλά να δούμε και τι σημασία έχει αυτό και χρειάζεται εξήγηση. Τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν ακόμη. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το ποιο είναι το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία. Αυτό που έχει ανακοινωθεί και από αμερικανικά μέσα, παραδείγματος χάρη υπάρχουν αναρτήσεις σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα. Ναι. Και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν υπάρξει κάποιες ανακοινώσεις και μιλάνε για ένα σημαντικό βήμα. Δεν έχει όμως ακουστεί η λέξη υπογράφηκε η ΛΟΑ. Το σημαντικό βήμα. Διακρατική συμφωνία. Είναι το. Ναι, ακριβώς. Όλη αυτή την περίοδο, τόσο οι Τούρκοι όσο και εμείς, οι Τούρκοι για τα F-16, για αγορά των καινούριων των 40 και τον εξυγχρονισμό 79 από τα υπάρχοντα, και εμείς για τα F-35, ο αριθμός των οποίων δεν είναι γνωστός, υποθέτουμε θα είναι τουλάχιστον 20, με προοπτική το 40, έχει ανακοινωθεί από επίσημα χείλη περιλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της διακρατικής συμφωνίας, διότι τον Ιανουάριο είχε γίνει η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση στο Κογκρέσο, που είναι το απαραίτητο βήμα για την έγκριση στις ΗΠΑ. Εγκρίθηκε εκεί και έρχονται τώρα στις δύο χώρες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο και όχι το Πεντάγωνο, να διαπραγματευτεί τις διακρατικές συμφωνίες. Οι διακρατικές συμφωνίες που είναι η επιστολή προσφοράς από τις ΗΠΑ και αποδοχής από τη χώρα η οποία ενδιαφέρεται, γίνεται αυτομάτως η διακρατική συμφωνία που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες. Πόσα αεροπλάνα, πόσα όπλα, πότε θα παραδοθούν, την τιμή, διαδικασίες κτλ. Και όταν υπογραφεί αυτή, επειδή και οι δύο πωλήσεις είναι μέσω FMS, δηλαδή είναι διαδικασία πωλήσεων εξαγωγών στρατιωτικού υλικού, ουσιαστικά συμβάλλεσε με το Αμερικανικό Δημόσιο. Δηλαδή οι Τούρκοι και εμείς θα συμβληθούμε με το Αμερικανικό Δημόσιο και θα εντολοδοτήσουμε όταν υπογραφεί αντίστοιχα η ΛΟΑ, η δικιά τους και η δικιά μας, την Αμερικανική αεροπορία να παραγγείλει τα αεροπλάνα για μας. Ναι. Τότε η Αμερικανική αεροπορία υπογράφει το συμβόλαιο με την κατασκευάστρια εταιρεία που και στις δύο περιπτώσεις είναι η Lockheed Martin. Οι Τούρκοι για τα F-16 και για τα καινούργια και για τους εξυγχρονισμούς και εμείς για τα F-35. Αυτό για τους Τούρκους φαίνεται ότι βρίσκεται ένα στάδιο νωρίτερα από ότι σε εμάς. Εμείς περιμένουμε, σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι θα γραφεί στη Βουλή η προτινόμενη ΛΟΑ, γιατί πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή για να γίνει η βάση της διακρατικής συμφωνίας και τότε βρισκόμαστε και εμείς στο αντίστοιχο στάδιο. Ένα βήμα πιο μπροστά η Τουρκία σε ό,τι αφορά τα F-16. Όπως συνέβη και μετά με την. Πόσα είναι αυτά τώρα, είναι 40 F-16? 40 F-16 μπλοκ 70. Mm-hmm. Το μπλοκ 70 είναι το ισοδύναμο των F-16 Viper. Που συγχρονίζουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε παλαιότερα αεροπλάνα τα οποία συγχρονίζουμε στο επίπεδο Viper. Ναι. Αυτά θα είναι 40 νέες κατασκευές και 79 τα οποία θα εξυγχρονιστούν στο ίδιο επίπεδο. Εμείς εξυγχρονίζουμε 82 από τα παλαιότερα που έχουμε και υπάρχει πρόθεση να εξυγχρονίσουμε και άλλα 38. Ναι. Άρα η αναλογία θα φτάσει σε εμάς, ας πούμε, θα είναι 80 συν 40 θα είναι περίπου 120 κάτι και η Τουρκία θα έχει αντίστοιχα τα 40 και τα 70, δηλαδή θα είναι, τα 80 δηλαδή θα είναι και αυτή περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ναι, με εμάς και στο θέμα της αεροπορίας ετοιμάζεται πυρετοδός η Τουρκία. Προφανώς, αλλά οι Τούρκοι δεν έχουν σταματήσει εκεί πέρα, έχουν έναν πολύ μεγαλύτερο στόλο από F-16, δηλαδή ο στόλος ο τουρκικός των F-16 είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Είναι περίπου μια μισή φορά μεγαλύτερος. Δηλαδή έχουμε ανισορροπία δυνάμεων και στον αέρα. Πάντοτε είχαμε. Ναι. Δεν υπήρχε ισορροπία. Υπάρχει ισοζύγιο, το οποίο είναι αρνητικό. Εις βάρος μας, διαχρονικά δεν είχαμε ποτέ περισσότερα αεροπλάνα. Μια εποχή είχαμε καλύτερα ποιοτικά, αλλά λιγότερα πάντοτε σε αριθμούς. Τα Ραφάλ
προφανώς βαρύνουν σε ένα ισοζύγιο περισσότερο από ότι βαρύνει, γιατί δεν υπάρχει μαχητικό τέταρτης, 4,5 γενιάς αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία. Τα F-35 προφανώς θα είναι ένα άλμα, διότι θα βάλει στο Αιγαίο ένα μαχητικό 5ης γενιάς. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι από το F-35, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι Τούρκοι έχουν και ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται CAN, το οποίο είναι το δικό τους, ας το πω, μαχητικό 5ης γενιάς. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση, όχι τουλάχιστον δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχο του αμερικανικού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σημασία τουλάχιστον έχει ότι το παράγουν οι ίδιοι, το κατασκευάζουν οι ίδιοι. Το έχουν σχεδιάσει, έχει πετάξει ένα. Περιμένουμε τώρα, μέσα στο τέλος του χρόνου έχουν πει ότι θα πετάξουν και ένα δεύτερο πρωτότυπο. Το πρόγραμμα προχωρεί, αλλά θα πρέπει να ληφθούν δύο παράγοντες υπόψη. Ότι βρίσκεται τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια, ίσως και παραπάνω, από το να μπει σε υπηρεσία, δηλαδή προς τα τέλη της δεκαετίας, αρχές της επόμενης, θα είναι το αεροπλάνο διαθέσιμο για να ενταχθεί σε υπηρεσία. Κάπου βέβαια εκεί θα παραλάβουμε και εμείς τα F-35, διότι όσο καθυστερούμε, κάποτε λέγαμε για τα τέλη του 27, αρχές του 28, τώρα κινούμαστε μέσα στο 28, ίσως και το 29. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή... Κύριε Καραϊωσιφίδη, θέλω ένα συμπέρασμα τώρα από όλα αυτά που είπαμε. Το συμπέρασμα είναι το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, παρόλη την προσέγγιση των δύο χωρών, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τις δύο χώρες κατέρωθεν του Αιγαίου χωρίς τους εξοπλισμούς, διότι εμείς δεν συνορεύουμε όπως άλλες χώρες στην Ευρώπη μεταξύ τους, με Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Εμείς συνορεύουμε τους Τούρκους, η προϊστορία είναι γνωστή. Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά τα πράγματα είναι ενταγμένα σε διεθνή πολιτική, η οποία μέσα στον χρόνο θα υποστεί σημαντικές αλλαγές. Ένας παράγοντας είναι οι εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα κρίνουν πολλά πράγματα, είτε κερδίσει είτε χάσει ο πρόεδρος Biden, και το αντίστοιχο, είτε χάσει είτε κερδίσει ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Πέραν αυτού, στην Ευρώπη εξακολουθούμε να έχουμε το μείζον θέμα της ρωσικής επιθετικότητας και του πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία. Με μεγαλύτερη εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών. Σαφέστατα, και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή στο μέλλον, διότι οι Ευρωπαίοι, και έχουμε δει μέσα στις τελευταίες ημέρες δηλώσεις και του Γερμανού καγκελαρίου επί του θέματος, ότι θα υποστηρίξουμε σαν Ευρωπαίοι την Ουκρανία μέχρι σεσχάτων. Και το μέχρι σεσχάτων σημαίνει μέχρι σότου πάψει να υπάρχει η σημερινή κατάσταση, η οποία είναι η απειλή η ρωσική. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανένας, ενώ από την άλλη πλευρά, χθες προχθές είχαμε τις δηλώσεις του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε την Δύση για τα πάντα, μέχρι και για το τι συμβαίνει στο ηλιακό σύστημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο μεγάλο παραλήρημα. Βέβαια είναι η ρωσική εκτίμηση των πραγμάτων. Ναι. Βλέπουν τη Δύση σαν απειλή. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη αιτία για την εισβολή στην Ουκρανία, που τη θεωρούσαν ότι θα μπορεί να γίνει προπύργιο για μια δυτική, αμερικανική παύλα δυτική πρόθεση. Και σήμερα, έχοντας μπλεχτεί σε αυτό τον αδιέξοδο πόλεμο για αυτούς και προφανώς και για όλους εμάς, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η πραγματικότητα, δεν μπορεί να βρεθεί μια διέξοδος που να βγάλει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από το τέλμα στο οποίο έχει καταντήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι, με την μεγαλύτερη εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Είναι όσο πάει και μεγαλώνει αυτό το αδιέξοδο. Το κακό είναι ότι υπάρχει ευρύτερη αστάθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αστάθεια στην περιοχή στην Ουκρανία. Υπάρχει η τεράστια αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει η δυνητική αστάθεια στο λεκάνη του Ειρηνικού. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, και ίσως αυτό ήταν και ένας λόγος που οι Ρώσοι το τόλμησαν τελικά, αποφασίσει να στραφούν, και εμπράκτως το είχαν κάνει αυτό, αποσυρώντας δυνάμεις και ενδιαφέρον από την περιοχή, να στραφούν προς τη λεκάνη του Ειρηνικού, που βλέπουν ότι τα συμφέροντά τους είναι μεγαλύτερα και διακυβεύονται από την κινέζικη πλέον πρόφηση, την ευρύτερη πρόφηση. Εκεί πέρα υπάρχουν χώρες όπως η Ιαπωνία, όπως η Νότια Κορέα,
όπως η Αυστραλία και βέβαια η Ταϊβάν, που ουσιαστικά μπορεί να γίνει το έναυσμα μιας αντίστοιχης κατάστασης όπως έγινε και στην Ουκρανία, αλλά την μετακίνηση αυτή ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον την αναχέτησε η κατάσταση και στην Ουκρανία αρχικά και φυσικά σήμερα στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν να φύγουν πλέον από την περιοχή όταν υπάρχουν αυτές οι δύο φωτιές οι οποίες καίνε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει. Σωστά. Προσπαθούν να βρουν λύση, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δω στο άμεσο μέλλον, εκτός αν υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα ξεπερνάνε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν. Τόσες πολλές αιστείες και σοβαρές αιστείες δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχουμε και τις ευρωεκλογές, δεν είπαμε κάτι για αυτές και πόσο επηρεάζουν. Θα λέω ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με όσα προαναφέραμε, ένα από αυτά εδώ πέρα τα οποία αξίζει να συζητήσουμε μετά τις ευρωεκλογές, είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Ναι. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός έθεσε. Ένα από τα θέματα που έθεσε προεκλογικά, αλλά δεν ήταν άμεσα σχετιζόμενο, άσχετα αν πραγματικά έχει σχέση, είναι η χειραφέτηση της Ευρώπης, αλλά κυρίως η χρηματοδότηση μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας σε κάποιους τομείς με συγκεκριμένους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ο ευρωπαϊκός δανεισμός. Δηλαδή το να φτιάξουμε μια αντιεροπορική αντιβαλιστική ομπρέλα, όπως πρότεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι ακρογωνίως λίθος της προσπάθειας. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί εάν δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το πρώτο που είναι να υπάρξει ένα έτσι, κλίμα ομοφωνίας. Θα υπάρξει εδώ, είναι το μεγάλο ερώτημα. Σαφώς. Και αν υπάρξει μείζωνα ανακατάταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς μετάσεις αποσχιστικές ή ευρωσκεπτιστικές ή ακόμη και εχθρικές απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν θα ζήσουμε ημέρες χειρότερες από αυτές που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό είναι πολύ πολύ κρίσιμο αυτό το σταυροδρόμι για την Ευρώπη. Πρώτα να ψηφίσουμε και δεύτερον να σκεφτούμε τι διακυβεύεται. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.